στο ημικύκλιο, πήρε την μπάλα, μάλλον από εκεί έκανε το σουτ. Έκανε το σουτ με ένα πλασαριστό σουτ, δυνατό κιόλας όμως με το δεξί πόδι. Η μπάλα πήγε σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Γκόρντον είδε την μπάλα να καταλήγει απλά στην δεξιά του γωνία, βρήκε πλαϊνό δίχτυ. Το σουτ το οποίο έκανε ο Ντόλμπερκ, που ανοίγει το σκορ για τη Δανία, πανέμορφο το γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Ντόλμπερκ, ο Κάσπερ Ντόλμπερκ. Αυτός ο παίκτης είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ, ήταν στον Άγιαξ, ένας ακόμα από τον Άγιαξ, ένας πολύ ωραίος σεντερφόρ, δεύτερος σεντερφόρ που είχε παίξει στον Άγιαξ και πήρε μεταγραφή που φάνηκε στη Γαλλία ή στη Γαλλία. Στην Ίση. Ωραίος παιδί, είδες ότι πόσο γρήγορα η μπάλα κάθετα από την άμυνα έφτασε στον Ντόλμπερκ. Ναι, ήταν η παρατήρηση μας, έγινε ο Κώστας Κιάσου, γιατί το κάνανε στο μάθημα τώρα λόγω της προπονητικής που είναι στη διαδικασία των σεμιναρίων. Πόσο γρήγορα είναι η ομάδα με την ταχύτερη μετάβαση κάθε της ανάπτυξης από την άλλη στην επίθεση. Και φάνηκε αυτό, γιατί έτσι ήρθε το γκολ, το 1-0 υπέρ των Δανών. Και νωρίτερα επίσης οι Δανοί είχαν επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο με μια κάθετη πάσα που τους έφερε πολύ γρήγορα στην επίθεση. Όπως είναι δηλαδή και τώρα, καλά είναι φοβερό βέβαια για το τελείωμα του Ντόλμπερκ, έτσι. Ο οποίος πετυχαίνει το 8ο του γκολ σε 28 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Εν τω μεταξύ, προς επιβεβαίωση αυτό που λέγαμε νωρίτερα και είχε αναφέρει η UEFA, ο Πόλσεν, που είναι σημαντική απώλεια για τους Δανούς, πανηγύριζε από τις εξέδρες με πολιτικά, γιατί έχει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ντόλμπερκ πήρε τη θέση του ακριβώς λόγω του ότι τραυματίστηκε ο Πόλσεν. Και να λοιπόν που χρήζεται και σκόρερ στο 27ο λεπτό. Η Δανία προηγείται 1-0 της Ουαλίας. Ο άλλος παίκτης που επίσης είναι με πολιτικά στην εξέδρα είναι ο Βας. Και εκείνος πανηγύριζε βέβαια μαζί με τον Πόλσεν. Και πάλι η Δανία στο προσκήνιο με τον Στράιγκερ. Έχει γίνει πολύ απαιτητική πλέον η ομάδα της Δανίας. Έχει πάρει τα πάνω της. Ακούτε και τους Δανούς το πανηγυρίζουν. Όσο έχουν περιθεί τέλος πάντων στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Στη συνέχεια έχουμε μια σέντρα από τα δεξιά από μάκρυς της μπάλας και φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μουρ, ο σεντερφόρ των Ουαλών, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω για να βοηθήσει και εκείνος στην άμυνα. Ελέγχθηκε το γκολ, να το πούμε έτσι, από το VAR, διότι ο Μπρέθουεϊ ήταν σε θέση που κρίθηκε ότι μπορεί να επηρέαζε τον Γουόρτ, τον τερματοφύλακα της ελληνικής ομάδας της Ουαλίας, αλλά ήταν εντός παιδιάς, δεν καλυπτόταν δηλαδή, να το πούμε απλά, από το νόμο του ΜΕΦΑ. Έτσι λοιπόν, πάει και η Δανία για δεύτερο γκολ, αλλά έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού, υπάρχει υπόθεση για offside, καθώς έφτασε η μπάλα στον Ντάμσκαρτ μετά από απομάκρυνση. Συγκεκριμένα ο Κρίστενσεν απομάκρυνε την μπάλα από τον χώρο της ψηλής γραμμής, είχε δει βέβαια τον συμπαίκτη του, τον Ντάμσκαρτ, βρισκόμενο στην επίθεση των Ουαλών. Έκανε με τη μία ένα βαθύ γέμισμα από τη μεσαία γραμμή, η μπάλα έφτασε στον Ντάμσκαρτ, εκείνος προσπάθησε να πλασάρει τον Γουόρτ, έστειλε την μπάλα πέρα πάνω από τον ρωσίδι του δοκάρι, αλλά ήταν ούτως ή άλλως εκτεθειμένος, άρα και να μπαινε η μπάλα στα δίχτυα, δεν θα μέτραγε τον γκολ. Νωρίτερα όμως είπαμε μέτρησε, καθώς ο ΜΕΦΑΜ κάλυπτε με τον ώμο του τον το από πλευράς της Δανίας τον Μπρέιθουεϊτ, που επηρέαζε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Το γκολ βεβαίως το έχει πετύχει, είπαμε, ο Ντόλμπερκ στο 27, και έτσι λοιπόν η Δανία προηγείται 1-0 της Ουαλίας και ενώ βρισκόμαστε στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, ναι. Η Δανία είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, είναι καλύτερη ομάδα, το αποδεικνύει μέχρι στιγμής. Να βάλουμε λίγο και τον Ολυμπιακό στην μέση για να μας δώσει ο Μπάμπης τι έχει δει μέχρι τώρα. Έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο Βασίλης Μότσης, αν πετύχει δεύτερο γκολ η Δανία. Να μας δώσει ένα στίγμα για ένα λεπτάκι τι έχει δει μέχρι τώρα για το μάτς του Ολυμπιακού. Έλα Μπάμπη. Στο 25ο λεπτό πέσανε 75 λεπτά αγώνα στην Αυστρία, στο Βέρμπιλ, Ολυμπιακός και Βοσπέρκ. Είναι στο 1-0 με το κόλ του Χασάν στο 62ο λεπτό. Εντάξει, πολύ καλός Ολυμπιακός δεύτερο ημίχρονο. Έχει και άλλες ευκαιρίες για να πετύχει ένα ακόμη κόλ και με το Χασάν και με το Μασούρα. Γενικώς η εικόνα του είναι κάτι στο δεύτερο και αναμενόμενο, γιατί έχει παίξει με περισσότερους παίκτες που έχω σαν την περσινή περίοδο. Αλλά υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια εκεί. Μπορεί να πει κανείς, είναι επειδή πάντα ψάχνει, είναι μια ομάδα σε συνέχεια από πέρσι και έχει αλλάξει ο Μπρούμα και ο Χολέπας, δύο παίκτες μόνο. Την περσινή ομάδα.
Αυτό που ξέρει να δει λίγο τα καινούργια, τα νέα πρόσωπα. Και αυτό που μπορεί να αντικάνει για το δεύτερο μήχρονο είναι σίγουρα η παρουσία του νεαρού Μάρκοβιτ που ήταν δανεικό στην Παρτιζάν. Φαίνεται ότι το παιδί έχει πάρει παιχνίδια, είναι πολύ καλό. Είναι στόπερ, έτσι, παίζει δίπλα σε μέντο, έχει πολύ καλέ επεμβάσει. Στο πρώτο μήχρονο ξεκίνησε καλά ο Πέπε, ο οποίο έχει αναλάβει την οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Τικίνιο θέλει δουλειά φυσική κατάσταση, δηλαδή το παιδί είναι βαρύ ακόμη. Αλλά φαίνεται ότι είναι ένα δωρικτό στην επίθεση που λέμε. Κάνει πάρα πολλά πράγματα στην αντίπαλη εκεί. Είναι φανερό ότι θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Ναι. Και επίση για μένα πολύ καλό, γιατί τον είχα δει κιόλα. Πιτσιρικά ο Αποστολόπουλο, ξέρουμε και εσύ ξέρει πολύ καλά λόγια για τον νεαρό που ξέρει. Το αριστερό μπακ, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να παίξει την πρώτη ομάδα, πρέπει να δείξει κάποια ομάδα. Τα έδειξε ο νεαρό ότι έχει αυτό που λέμε μέλλον μπροστά του. Βεβαίω, πρώτο θετικό, Πολύ ωραία. Κάνετε 15 μέρε προετοιμασία. Ακόμη οι ομάδε είναι στο ξεκίνημα τη προετοιμασία. Πάμε, θα επανέλθουμε. Ο Ολυμπιακό προηγείται επί τη Βόλφσμπεργκερ, μια ομάδα που αγωνίστηκε στο Europa League τα τελευταία χρόνια, στην Αυστρία το φιλικό. Πάμε ξανά στο Βασίλη Μότση, γιατί είναι ώρα Euro. Η Δανία έχει πάρει για κατά καλά τον έλεγχο του αγώνα από τη στιγμή που πέτυχε τον γκολ στο 27ο λεπτό με τον Ντόλμπεργκ με ένα πάρα πολύ όμορφο σουτ. Έχει κυριαρχήσει στο μάτς, ξεκάθαρο όμως στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης Ουαλία-Δανία 0-1 πριν από λίγο στο 32ο λεπτό και πάλι ο Ντόλμπεργκ βρέθηκε πολύ κοντά στην επιτυχία ενός δεύτερου γκολ. Ο Ντάμσγκαρντ έκανε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά, πρωτού η μπάλα περάσει τη γραμμή του out. Στο ύψος της μικρής περιοχής, στο πρώτο δοκάρι, ο Ντόλμπεργκ με πλάτη προς τον Γόρτ, τον τροματοφύλακα δηλαδή της Ουαλίας, έκανε ένα τακουνάκι, προσπάθησε να τον νικήσει. Ήταν σε ετοιμότητα όμως ο άλλος goalkeeper και απομάκρυνε και στη συνέχεια ο Ντόλμπεργκ χρεώθηκε με foul. Πάντως οι Δανείοι έφτασαν κοντά, απείλησαν μάλλον για ακόμη μια φορά την αιστεία του Γουόρτ. Είναι σαφώς καλύτερη από το 25 και μετά. Έφτασαν στο γκολ στο 27ο λεπτό και είναι και πάλι στο προσκήνιο από τα δεξιά με τον Στράικερ να είναι έτοιμος να εκτελέσει την απλά out. Δίνει την μπάλα στον Μπρέιθουαϊτ κοντά στο σημείο του κόρνερ και από τα δεξιά επαναλαμβάνω. Κερδίζει νέο πλάγιο out η εθνική ομάδα της Δανίας που προηγείται με ένα 0. Η Δανία η οποία είναι η πιο παραγωγική ομάδα σε αυτό το Euro, έχοντας τα τρία προηγούμενα παιχνίδια της 59 τελικές, αποδεικνύει και σήμερα ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Νέα σέντρα από τα δεξιά, μετά από κόντρες ο Μέφαμ έβαλε το πόδι του και έστειλε την μπάλα πάνω στον Ρόντον και αυτή κατέληξε σε κόρνερ. Ήταν μια επικίνδυνη σέντρα την οποία επιχείρησε ο Στράιγκερ στο πρώτο δοκάρι, προσπάθησε και την κεφαλιά ο Ντόλμπεργκ, δεν την πήρε. Στη συνέχεια από τις κόντρες η μπάλα έφυγε κόρνερ, νέο κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά, το πέμπτο για τους Δανούς στην σημερινή αναμέτρηση στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Και ενώ συμπληρώνουμε σιγά σιγά 35 λεπτά αγώνα και η Δανία προηγείται 1-0 από το 27. Να δούμε την εκτέλεση λοιπόν από τα δεξιά και πάλι ο Στράικερ στην εκτέλεση σηκώνει και πάλι το δεξιό του χέρι, στην την μπάλα στον Τιλέινι ο οποίος κατεβάζει, περνά στον Ντόλμπεργκ. Ο Ντόλμπεργκ εξαιρετικός στο σημερινό μας, καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, δίνει στον Τιλέινι σέντρα ο τελευταίο, φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Γουόρτ με φάουλ όμως, το οποίο έκανε ο Βέστεγκαρντ, έπεσε πάνω στον Ουαλό goalkeeper. Έτσι λοιπόν τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια, νέα επιθετική προσπάθεια των Δανών και ενώ διανύουμε το 36ο λεπτό της αναμέτρησης, οι Ουαλοί μπορεί να μπήκαν πιο δυνατά στον αγώνα, αλλά στη συνέχεια από το 25 και μετά, ίσως και από το 20 λεπτό, οι Δανείοι πήραν τον έλεγχο και έχουν κυριαρχήσει απόλυτα, ειδικά από τη στιγμή που πέτυχαν τον γκολ με το οποίο προηγούνται αυτή την ώρα, τον γκολ λοιπόν με τον Ντόλμπεργκ. Είμαστε στο 36ο λεπτό, οι Ουαλοί καταφέρνουν να κρατήσουν μπάλα μετά από αρκετή ώρα και προσπαθούν να βγουν στο προσκήνιο με τον Μπέιλ να είναι στη μέση γραμμή και να αλλάζει παιχνίδι για τον Τζέιμς στα αριστερά. Θα πάρει την κεφαλιά ο Κρίστενσεν, απομακρύνει ακόμη περισσότερο την μπάλα ο Μπρέιθουαϊτ σε ένα χώρο που προσπαθεί να την ελέγξει ο Ντόλμπεργκ ληστρά όμως. Επομένως κατοχή είναι και πάλι η εθνική ομάδα της Ουαλίας από τα δεξιά με τον Ρόμπερτς. Θα παίξει στον άξονα ο Ρόμπερτς για τον Μορέλ. Ο Μορέλ δίπλα του για τον Άλεν, εκείνος δίνει στον Μπέιλ, προσπάθησε ο Μπέιλ να περάσει κάθετα για τον Μουρ. Έκοψαν όμως οι Δανείοι. Ο Ντόσμπεργκ, ωστόσο, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ο Ντάμσκαρντ, συγχωρείτε, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έτσι λοιπόν, η κατοχή είναι και πάλι για την Ουαλία. Στο 37ο λεπτό, το 0-1 παραμένει.
Ουαλία-Δανία δηλαδή 0-1. Οι Ουαλοί κρατούν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, όμως η μπάλα γυρίζει πίσω στον έναν εκ των δύο στόπερ των Ρόντων. Ο Ρόντων περνά στο Μορέλ, εκείνος που θα δει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ρόμπερτς, που δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα της όμως στον χώρο, και έχω την εντύπωση ότι έχει τραυματιστεί, γιατί άνοιξε το δεξί του πόδι για να μπορέσει να πιάσει την, να προλάβει την μπάλα. Από αυτή την υπερέκταση φαίνεται ότι τραυματίστηκε, γιατί πιάνει τον αριστερό του προσαγωγό. Θα δούμε αν αυτό του στοιχήσει τη συμμετοχή από το υπόλοιπο του αγώνα. Έχει πιάσει, είναι ξεκάθαρο ότι πονά στον αριστερό προσαγωγό. Άρα θα δούμε αν θα υπάρξει και αλλαγή. Είναι πεσμένος πάντως τώρα στον αγωνιστικό χώρο και του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Θα συνεχιστεί όμως ο αγώνας. Είμαστε στο 38ο λεπτό. Ο Αλία-Δανία 0-1 με τον γκολ του Ντόλμπεργκ από το 27. Ένα πανέμορφο γκολ που προήλθε από έναν πολύ ωραίο συνδυασμό αρχικά του Μέλε με τον Ντάσγκαρ, και στη συνέχεια ένα πανέμορφο πλασέ, δυνατό πλασέ, έξω από τη μεγάλη περιοχή, στην αριστερή γωνία του Γουόρντ, το τελείωμα από τον Ντόλμπεργκ. Συνεχίζει το παιχνίδι μας με τον Κέαερ να ελέγχει την μπάλα στο χώρο της αμυνάς του. Θα δώσει στον Βέστενγκαρντ, εκείνος λίγο πιο μπροστά για τον Χόιμπιερκ, που αλλάζει με τον Ντιλέινι. Ξανά η μπάλα στα πόδια του Χόιμπιερκ, πιο αριστερά για τον Μέλε. Ο Μέλε ξανά στον Χόιμπιερκ, σχεδόν και οι 11 παίκτες Ουαλίας είναι πίσω από την μπάλα. Χόιμπιερκ αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά για τον Μπρέτουέιτ, εκείνο σεντράρι. Μπάλα θα κοντράρει όμως πάνω στον Ντέιβις, και στη συνέχεια θα διεκδικηθεί σχεδόν 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή από τον Κρίστεσεν και τον Μουρ. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του ρέφερη. Κατοχή είναι και πάλι για την εθνική ομάδα της Δανίας, με τον Χόιμπιερκ να αλλάζει με τον Ντιλέινι από τα αριστερά, οι Δανοί με τον Μέλε τώρα. Ο Μέλε προσπαθεί να πλησιάσει προς την περιοχή των Ουαλών, δίνει στον Ντιλέινι, εκείνος με πλάτη προς το τέρμα, βγάζει τον Χόιμπιερκ αριστερά για τον Μέλε. Ο Μέλε επιχείρησε να περάσει μέσα στην περιοχή του Ντιλέινι, ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του από όσο θα έπρεπε. Απομάκρυναν οι Ουαλοί, αλλά προσωρινά, καθώς κερδίζουν και πάλι οι Δανοί, και μάλιστα υπάρχει και φάουλ που έχει σφυρίξει ο Γερμανός ο διαιτητής ο Σίμπερτ. Ένα φάουλ πάνω στον Κιέερ, διέκοψε το μάτι αμέσως. Οπότε έχουμε μια διακοπή, να δώσουμε μια είδηση ότι ο Μέν Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στην Αυστρία σε ένα φιλικό με την Βόλφσμπουργκ, μια ομάδα η οποία αγωνίζεται τα τελευταία 2-3 χρόνια στο Europa League. Προηγείται με γκολ του Χασάν, είναι καλύτερος. Ενώ στο μπάσκετ θα δώσουμε και μια είδηση που ενδιαφέρει τους φίλους του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε νωρίτερα και έκανε το 3-0, πέρασε στον τελικό νικώντας τον Πανερυθραϊκό εδώ από τη Νέα Ερυθρέα. Ενώ και το Μαρούσι νικώντας την Ελευθερούπολη Καβάλας 106-102, έκανε και αυτό το 3-0 με προστάρι τον 38χρονο, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω, Γιάννη Γκαγκαλούδη. Και θα μόνο μαχήσει με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση. Υπενθυμίζουμε την πρώτη θέση την πήρε ο ιστορικός Απόλλων Πατρών, που επανέρχεται στα σαλόνια του μπάσκετ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Επιστρέφουμε τώρα Euro 2020, παρότι είμαστε το 2021. 41ο λεπτό στη Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα, Ουαλία-Δανία 0-1 με τον γκολ του Ντόλμπεργκ από το 27. Δεν χάσαμε τίποτα, γιατί υπήρχε ο τραυματισμός του Κιέερ. Είχε δεχτεί το χτύπημα με τον αγκώνα από τον Μουρ, που αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Δεύτερη στο μάτς και οι δύο για τους Ουαλούς. Επίσης αντικαταστάθηκε ο Ρόμπερτς, είπαμε είχε πρόβλημα στον προσαγωγό του. Μπήκε στη θέση του ο Βίλιαμς στο 40ο λεπτό. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ που έχει κερδίσει οι Δανείς, σχεδόν 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη άλλη περιοχή του Γουόρντ. Στη θέση ελαφρώς δεξιάς προς τον άξονα θα εκτελεστεί με σέντρα. Μια σέντρα που είναι το striker, απομακρύνθηκε αρχικά η μπάλα από τα λάθη που κάνουν οι Ουαλίνα πίθανα, απομακρύνθηκε από το Μορέλ η μπάλα. Δεν ήταν καθόλου καλή η απομάκρυνση του Μορέλ, πήρε την κεφαλιά την ανάποδη ο Κιέερ, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Δανίας, και στη συνέχεια ο Μορέλ έστειλε την μπάλα πάνω στη συμπαίκτη του, και έχουμε νέο κόρνερ για τη Δανία. Από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται, 6 τα κόρνερ των Δανών. Στο 1 έχει μείνει εδώ και πολλή ώρα η Ουαλία. Ο Στράγκερ εκτελεί με πάσα αυτήν τη φορά προς τον Ντάμσγκαρντ. Εκείνος εντράρει στο δεύτερο δοκάρι, την κεφαλιά θα την πάρει ο Ντιλέινι. Νέα κεφαλιά από τον Μουρ. Τώρα θα πέσει στο χορτάρι η μπάλα. Είναι
διεκδικήσιμη και από άλλους και από Δανούς, με τους Ουαλούς να καταφέρουν να πάρουν την κατοχή της και τον Γκάρεθ Μπέιλ να περνά την μπάλα στον άξονα στον Άλεν, και που κάνει λάθος όμως, στέλνει την μπάλα πάνω στον Ντάμσγκαρντ, εκείνος μέσα στην περιοχή στον Μπρέιθουαϊτ. Ο Μπρέιθουαϊτ ανοίγει λίγο την μπάλα, η οποία θα καταλήξει out. Προσπάθησε να ξεπεράσει τον Ρόντον ο Μπρέιθουαϊτ, κινούμενος μέσα στην περιοχή και από τα δεξιά, έτσι όπως έκανε επίθεση η Δανία, αλλά η μπάλα έφυγε out, γιατί την άνοιξε, επαναλαμβάνω, ο επιθετικός της Δανίας. Έτσι λοιπόν, μια ακόμη προσπάθεια των Δανών να γίνουν απειλητικοί προς την αιστεία του Ward πέρασαν εκμετάλλευτοι. Βεβαίως, είπαμε, οι Δανοί προηγούνται με 1-0 με τον γκολ του Ντόλμπερκ από το 27 και έχουν κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο εδώ και πάρα πολλή ώρα. Η Ουαλία έχει απειλήσει στην πραγματικότητα μόνο στο 10ο λεπτό με ένα σου του Γκάρεθ Μπέιλ εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Και το πρώτο 15λεπτό, 20λεπτό ήταν το καλό για την Ουαλία, που έδειξε επιθετικές διαθέσεις. Έκτοτε όμως είναι μονίμως σε θέση άμυνας. Ο Σμάιχελ θα κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Ντόλμπεργκ. Πέφτει ο επιθετικός Δανίας στο χορτάρι, δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής. Και με την καθυστέρηση θα διακόψει το μάτς, μάλιστα, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μάλλον χτύπημα στο κεφάλι, εκτός αν είχε δει καλύτερα ο Σίμπερτ. Τώρα σηκώνει τον Ντόλμπερκ. Ναι, ήταν χτύπημα στο κεφάλι και νομίζω ότι έπρεπε να είχε διακόψει το μάτς ο Γερμανός ρέφερι. Τον είχε χτυπήσει ο Ρόντον με κεφαλιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ντόλμπερκ. Δεν διακόψει το μάτς ο Σίμπερτ. Αναγκάστηκε ο Ντιλέινι να περάσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και θα έχουμε συνέχεια στο μάτς με τήρηση του fair play από τους άλλους που γυρίζουν την μπάλα στους Δανούς. Είμαστε στο 44ο λεπτό, το 0-1 παραμένει. Οι Ουαλοί βλέπουν την μπάλα στον χώρο της μισής γραμμής με τον Άλεν, προσπαθεί να περάσει στα δεξιά για τον Williams, που μπήκε στο 40 αντί του Roberts. Μια παλιά κάθετη προς τον Ράμψη από τον Williams, η μπάλα δεν βγήκε εκτός από τον χώρο, αλλά δεν μπορούσε να την συγκρατήσει εντός αυτού ο Ράμψη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν ήταν καλή η πάσα του Williams. Έτσι λοιπόν οι Δανείοι ανακτούν και πάλι την κατοχή και έχουν την ευκαιρία να βγουν στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Μέλε. Έχουν επιστρέψει βέβαια οι Ουαλοί. Είμαστε στο 45ο λεπτό. Το 0-1 είναι το σκορ στην Johan Cruyff Arena, Ουαλία-Δανία, με τον Κέαρ να γυρίσει πίσω την μπάλα για τον Κάσπερ Σμάικελ. Εκείνο προσπαθεί να παίξει τα αριστερά με πολύ ωραίο τρόπο και βρίσκει τον Μέλε. Εκείνο με τον ώμο βγάζει παλιά για τον Ντάμσγκαρντ και κάνουν δυο τους το 1-2. Προσπαθεί να περάσει ο Μέλε και τον Μορέλ. Θα κερδίσει το πλάγιο άτομα από τα αριστερά. Και ο Μέλε, ένας καλός ποδοσφαιριστής, παίζει στην Αταλάντα, έχει πολύ σημαντικές εμπειρίες και εκείνος το δείχνει και στο σημερινό μάτς. Εκτελέστηκε το πλάγιο out. Οι Δανείοι έχουν και πάλι την κατοχή με τον Ντιλέινι να δίνει στον Χόιμπιερκ. Όλα αυτά από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Δανία. Αλλάζει εκείνος παιχνίδι, δίνει στον άξονα στον Βέστενγκαρτ και ο εκείνος στον Κιάερ, που βρίσκει τον Στράγκερ. Ο Στράγκερ σεντράρει μέσα στην περιοχή, πάλι περνάει από όλους, φτάνει στον Μπρέθουαϊτ. Εκείνος δίνει, αφήνει μάλλον στο Μέλε, που θα σουτάρει με το δεξί από δύσκολη γωνία, από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, σχεδόν στην προέκταση της μικρής περιοχής. Έκανε το σουτ ο Μέλε, αφού άφησε, είπαμε, ο Μπρέθουαϊτ, προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ, αλλά υπήρξε απομάκρυνση στο σουτ αυτό από τον Γουόρτ, σε μια ακόμη καλή στιγμή για τους Δανούς. Ο Γουόρτ είχε καλύψει τη δεξιά του γωνία και απομάκρυνε σε κόρνερ με το δεξί του χέρι στο δοκάρι του, στο δεξί δοκάρι. Μια ακόμη φάση πάντως για τους Δανούς, που προσπαθούν να φτάσουν και στην επίτευξη ενός δεύτερου γκολ και έχουν κερδίσει το 7ο τους κόρνερ στο μάτς, 7 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο για την εθνική ομάδα της Δανίας, που προηγείται με 1-0. Ο Στράγκερ και πάλι εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μουρ, στη συνέχεια νέα κεφαλιά από τον Ντιλέινι, από μάκρυς της μπάλας από τον Μορέλ σε πλάγιο out, και ενώ διανύουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
με τους Δανούς που βρίσκονται στις εξέδρες να χειροκροτούν τις προσπάθειες των παικτών του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας τους. Οι Δανείοι εξάλλου είναι φανατικοί με την εθνική τους ομάδα. Το έδειξαν και στους αγώνες που έγιναν στην Κοπεχάγη, στα τα τρία μάτια των ομίλων. Η Δανία τα έδωσε στο σπίτι της. Οι Δανείοι επιμένουν από τα δεξιά με το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε από τον Στράικερ. Δεν μπόρεσε στη συνέχεια όμως ο Ντόλμπερ να κρατήσει την μπάλα και ο Μουρ κέρδισε ένα φάουλ για την Ουαλία. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Θέλει η Ουαλία να χτυπήσει το φινάλε του ημιχρόνου. Ο Βίλιαμς έχει την μπάλα στο χώρο της μισής γραμμής. 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση και των 2 λεπτών και το συμπλήρωση δηλαδή του έξτρα χρόνου. Θα δούμε αν ο ρέφερι αφήσει αυτή την επίθεση. Όχι, δεν θα το κάνει. Ουαλία-Δανία 0-1 είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Σκόρερ ο Ντόλμπερ στο 27. Οι κάμερες είναι λογικό να εστιάζουν πάνω του για να σας μεταφέρω και αυτή την εικόνα. Οι αρκετές χιλιάδες Δανείοι που βρίσκονται στην Johan Cruyff Arena πανηγυρίζουν, διότι η δουλειά, έστω και αν είναι στα μισά, έχει προς το παρόν εκπληρωθεί. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί βεβαίως. Η Δανία λοιπόν προηγείται 1-0 της Ουαλίας με τον γκολ του Ντόλμπερκ από το 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Πραγματικά έκανε την κίνηση μέσα στην περιοχή ο Braithwaite από τα δεξιά, έκανε το παράλληλο γύρισμα σε ένα χώρο που δεν υπήρχε συμπαίκτης του, ήρθε όμως μια πάρα πολύ κακή απομάκρυνση για να δώσει γκολ πάρε βάλε στον Ντόλμπερκ, το δεύτερο του στο σημερινό μάτς, ενώ εξετάζεται νομίζω η φάση του αν υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης στον χώρο της άμυνας της Δανίας από τον Κέαερ πάνω στον Αμούρ. Αυτό ζήτησε ο Μπέιλ σίγουρα. Πάντως οι Δανείοι και πάλι με πάρα πολύ γρήγορη μετάβαση της μπάλας έγιναν απειλητικοί. Ήρθε η πραγματικά τραγική απομάκρυνση της μπάλας από τον Βίλιαμ. Το βοήθησε πάρε βάλε. Πάρε βάλε. Ασίστ τον Ντόλμπερκ. Δηλαδή προσπάθησε με τα αριστερό. Ο δεξιός μπακ που μπήκε στο αλλαγή 40 αναγκαστικά. Τραγικό. Πραγματικά. Αντί να διώξει από την άλλη μεριά που δεν ήταν κανένας. Έδωσε την μπάλα πάνω στον Ντόλμπερκ στο ύψος της περιοχής. Εκείνος για να μετρήσει τον γκολ. Θα το δούμε. Γι' αυτό και εγώ αυτό περιμένω. Γιατί υπάρχει τσεκ στο VAR. Για να δούμε. Ολοκληρώθηκε το τσεκ και έχουμε γκολ. Όπως ακούτε από τους πανηγυρισμούς των. Είπαμε στην αρχή, δεν αλλάζουν οι αποφάσεις, οι πρώτες αποφάσεις των διαιτητών. Το παρατηρούμε αυτό. Αν και αυτή η φάση δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο το πέναλτι που πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά κρατάμε αυτό το δεδομένο, δεν αλλάζουν οι πρωτοβάθμιες, τα λέγαμε, αποφάσεις των διαιτητών. Τουλάχιστον εδώ υπήρξε έλεγχος και αυτό γίνει ξεκάθαρο υπό την έννοια ότι βγήκε στις οθόνες μας, ενώ στην φάση του πέναλτι που ζητάει η Ουαλία. Άρα, Βασίλη, νομίζω ότι δύσκολα να ξεφύγει η πρόκληση από την Δανία. Βάσει της εικόνας του αγώνα από το 27 και έπειτα, ναι, συμφωνώ και εγώ, και από τη στιγμή που η Δανία προηγείται 2-0 με 2 γκολ του Ντόλμπερκ, που έχει φτάσει στα 9 σε 28 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα. Και μάλιστα να σημειώσουμε, είπαμε ότι ο Ντόλμπερκ μπήκε στην 11η από την Κλειδαρότρυπα. Επειδή ο Πόλσον είχε τραυματισμό, πραγματοποιεί τη δεύτερη του συμμετοχή σε αυτό το Euro και έχει ήδη 2 γκολ. Τα 2 γκολ του σημερινού αγώνα βεβαίως, γιατί είπαμε ο Πόλσον είναι τραυματίας. Έμεινε εκτός 23ης, μάλιστα είναι στην κερκίδα με πολιτικά, και ο Ντόλμπερκ, ο επιθετικός της Νίσης πρώην του Άγιαξ, κατάφερε με 2 γκολ να έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα στην Δανία. Το πρώτο γκολ πανέμορφο, το δεύτερο του γκολ ήταν ένα δώρο από τον Βίλιαμς, αλλά και πάλι το τελείωμα του εξαιρετικό. Όπως η επαφή του εδώ με τη μία για τον Τιλέιν, πάλι εξαιρετική από τον Ντόλμπερκ. Ο Τιλέιν αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά για τον Μέλε που έχει ανέβει τον αριστερό μπακά, φέρνει γύρω στο δεξί. Κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή στον Ντάμσκαρτ. Ο Ντάμσκαρτ προσπάθησε να κάνει τον κοντρόλ με το σύνδεσμο και συνέχεια κατεβάσει με το δεξί του πόδι. Δεν τα κατάφερε, αλλά επιμένουν οι Δανείοι με τον Ντόλμπερκ από τα δεξιά. Ο Ντόλμπερκ αφήνει την μπάλα για τον Στράικερ
Εκείνος αλλάζει με τον Χόιμπιεργκ. Οι Δανείοι τώρα πιο ψύχρεμα προσπαθούν να πατήσουν πιο ήρεμα μάλλον, γιατί ψύχρεμη είναι, φαίνεται αυτό, να πατήσουν την περιοχή του Γουόρτ. Είναι ξεκάθαρα καλύτεροι από τους Ουαλούς οι Δανείοι. Ο Στράικερ θα περάσει στον Μπρέθουεϊτ και αυτός μπορεί να μην έχει απειλήσει άμεσα την εστία του Γουόρτ, αλλά κάνει πολύ καλό μάτς. Σεντράρει τώρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Βίλιαμς αυτή τη φορά απομακρύνει προς τα πίσω, αυτό που έπρεπε να κάνει δηλαδή νωρίτερα, όπως είπε και εσύ Δημήτρη. Βγάζει την μπάλα έξω από την περιοχή της Ουαλίας. Επιμένουν όμως οι Δανείοι με τον Ντάμσγκαρντ να κάνει ένα σούτ από πολύ μακρινή απόσταση. Μπάλα κοντράρει, φτάνει στον Μπρέθουεϊτ στα δεξιά, κοντά στο σημείο του κόρνερ. Εκείνος περνά στον Ντόλμπεργκ, στον Στράικερ ο Μπρέθουεϊτ, αλλάζουν και πάλι την μπάλα οι δυο τους. Η πάση όμως του Μπρέθουεϊτ προς τον Χόιμπιεργκ δεν ήταν καλή. Δίνεται η ευκαιρία στους Ουαλούς να απομακρύνουν και να πάρουν και το πλάγιο out. Είμαστε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Ξεκάθαρο προβάδισμα για τη Δανία με τα δύο γκολ του Κάσπερ Ντόλμπεργκ, που είναι ο ήρωας για τους Δανούς. Ξεκάθαρα στο σημερινό παιχνίδι. Το δεύτερο μήχρονο το σημειώσουμε και αυτό γιατί το είπαμε νωρίτερα. Ξεκίνησε χωρίς αλλαγές. Η μοναδική αλλαγή που γίνει ως τώρα είναι μία και είναι αναγκαστική. Στο 40ο λεπτό μπήκε στη θέση του Ρόμπερτς ο Βίλιαμς, που έκανε και το πολύ μεγάλο λάθος στο δεύτερο γκολ του Ντόλμπεργκ. Να δούμε αν υπάρχει αντίδραση από πλευράς Ουαλίας. Ο Μορέλ τώρα παίζει κάθετα, ωραία. Έπαιξε κάθετα. Και γίνεται τώρα μια σέντρα από τον Βίλιαμς. Μπερδεύονται μόνοι τους Ουαλί. Είναι ο Μπέιλ με τον Μουρ. Τελείως μόνοι τους. Λίγο πιο μπροστά από το σημειάκι του κόρνερ στη σέντρα που έκανε ο Βίλιαμς. Στο σημειάκι, βέβαια, σημειάκι τώρα, μπορείτε, από το ύψος του πέναλτι στη σέντρα που έκανε ο Βίλιαμς. Αλλά έκανε το μεγάλο λάθος ο Μπέιλ εκεί. Γιατί ενώ ο Μουρ, που είναι και ψηλός όμως, ήταν σε ετοιμότητα και ελεύθερος για να πιάσει την κεφαλιά, ήρθε από πίσω ο Μπέιλ για να την πάρει εκείνος και να στείλει την μπάλα out, ενώ ο Μουρ θα μπορούσε πολύ εύκολα από εκείνο το σημείο που βρισκόταν να απειλήσει την εστία του Κάσπερ Σμάιχελ. Δεν συνέβη αυτό γιατί βιάστηκε ο Μπέιλ από το πάθος του ενδεχομένως να μπει στην φάση αυτή. Έκανε το λάθος. Οι Δανείοι τώρα είναι στο προσκήνιο. Είμαστε στο 54ο λεπτό. Από τα αριστερά η Δανία με τον Ντιλέινι, ο οποίος προσπαθεί να παίξει την μπάλα για τον Βέστενγκαρντ. Κλέβουν οι Ουαλοί. Υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Με τον Τζέιμς από τα δεξιά βλέπει την κίνηση του Μουρ. Θα κάνει τη σέντρα. Έχει γυρίσει όμως, έχει καλύψει ο Κίαρα, ο οποίος μάλιστα φωνάζει πολύ έντονα και στους συμπαίκτες του για το λάθος το οποίο έγινε στη μεσαία γραμμή νωρίτερα. Και μάλιστα φώναξε και προς τον Ντιλέινι και προς τον Μέλε. Θα μπορούσε εδώ η Ουαλία να γίνει πολύ απειλητική. Αλλά ο Κέρ στο παράλληλο γύρισμα του Τζέιμς προς τον Μουρ φώναξε παρόν και απομάκρυνε την μπάλα. Τώρα έχει την κατοχή η Ουαλία, είμαστε στο 55. Ουαλία-Δανία 0-2 στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα, παρουσία περίπου 16.000 θεατών. Ο Βίλιαμς προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Ράμσεϊ. Ο Ράμσεϊ μπέρεψε τον εαυτό του μάλλον περισσότερο. Προσπάθησε να κάνει κάτι σαν τακουνάκι για να ξεπεράσει τον Μέλε, αλλά έστειλε την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ενώ είναι πεσμένος τώρα στο χορτάρι ο Ντιλέινι και κουνά το κεφάλι του αριστερά δεξιά, ίσως να δείχνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούσε, έπιανε και τα δύο του πόδια μάλιστα. Θα δούμε αν θα υπάρξει αναγκαστική αλλαγή και για τους Δανούς. Δεν θυμίζω ότι η αναγκαστική αλλαγή έχει ως τώρα η εθνική ομάδα της Ουαλίας. Υπάρχουν και Ουαλοί στις εξέδρες, αλλά στη δυτική πλειονότητά τους οι φίλοι που βρίσκονται στο γήπεδο είναι ο φίλοι της Δανίας. Συνεχίζεται το παιχνίδι, ο Ντιλέινι θα μπορέσει να παίξει κανονικά. Είμαστε στο 56ο λεπτό και με τα γκολ του Ντόλμπεργκ από το 27 και το 48 η Δανία προηγείται 2-0 της Ουαλίας και θα αντιμετωπίσει, εφόσον το μάτς ολοκληρωθεί κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με προβάδισμα δικό της, στον πρώην ημιτελικό είτε την Ολλανδία είτε την Τσεχία. Ολλανδία και Τσεχία αναμετρούνται στο άλλο ζευγάρι της φάσης των 16.
με το οποίο διασταυρώνεται το ζευγάρι το οποίο αναμετράται αυτή την ώρα στην Johan Cruyff Arena. Ο Αλή έχουν την κατοχή της μπάλας, έχουν δώσει χώρο οι Δανείοι εδώ και κάποια λεπτά, χωρίς όμως η Ουαλία να έχει γίνει στην πραγματικότητα απειλητική. Βρισκόμαστε πλέον στο 57 και η Ουαλία προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ που θα τη βάλει ξανά στο μάτς. Οι Δανείοι όμως δεν επιτρέπουν στους Ουαλούς να πλησιάσουν με αξιώσεις την αιστεία του γκολ. Κερδίζουν απλά ο Ιουαλή από τα αριστερά, εκτελέστηκε γρήγορα από τον Ράμσε για τον Μουρ. Δεν μπορούσε ο Μουρ να μπει στη δίδυση της μπάλας, ήταν κακή εκτέλεση του Ράμσε, ενώ θα υπάρξει αλλαγή και για τους Δανούς, να δούμε αν θα αποχωρήσει ο Ντιλέινι από το παιχνίδι. Θα μπει στο μάτς ο Νέργκατ. Θα δούμε λοιπόν εάν είναι ο Ντιλέινι ο παίκτης ο οποίος θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Όχι, δεν είναι τώρα την αλλαγή ο διαιτητής ο Ζίμπερτ. Επομένως οι Ουαλοί συνεχίζουν την προσπάθειά τους να πλησιάσουν την περιοχή του Σμάιχελ, εκτελώντας ένα πλάγιο out από χώρο της αμυνάς τους. Τώρα φτάνει μπάρα στον Williams στη μεσαία γραμμή, εκείνος αλλάζει με τον James, ξανά στον Williams που γυρίζει πιο πίσω για τον Ρόντον. Πιέζονται οι δύο στόπερ των Ουαλών, αλλά καταφέρνουν να βγάλουν την μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Ξανά όμως η κατοχή στον Μέφαμ, τον ένα εκ των δύο στόπερ που δίνει στον Ρόντον. Πλέον οι Δανείοι είναι πίσω από την μπάλα. Έχουν αυτό το προβάδισμα των δύο γκολ, το οποίο θέλουν να διατηρήσουν μέχρι και το φινάλε. Από τα αριστερά τώρα ο Ντέιβις για την Ουαλία γυρίζει και πάλι όμως πίσω στον Μέφαμ, τον έναν εκ των δύο στόπερ. Εκείνος ανεβαίνει στη μεσαία γραμμή. Βλέπει την κίνηση του Μουρ, δεν θα του δώσει την μπάλα. Θα παίξει δίπλα του για τον Μορέλ. Ο Μορέλ τώρα αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά για τον Ντέιβις. Ο Ντέιβις έχει μπροστά τον Μπρέθουαϊτ. Θα δώσει τον Γκάρεθ Μπέιλ. Ο Μπέιλ καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και πηγαίνει προς τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Προσπαθεί να πάρει κεφαλιά ο Μουρ. Η μπάλα φτάνει στο Τζέιμς. Σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει στην πλάτη του Κρίστενσεν και στη συνέχεια θα μπλοκάρει ο Σμάιχελ. Καλή στιγμή αυτή για τους Ουαλούς. Καλό το σουτ το οποίο έκανε ο Τζέιμς σχεδόν από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Έπιασε το σουτ σχεδόν με τη μία. Μπάλα βέβαια βλέπω τώρα από το replay θα πήγαινε out. Χτύπησε στην πλάτη του Κρίστενσεν, πήρε ύψος και ο Σμάιχελ την μπλόκαρε, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη η αλλαγή του Νέργκαρτ. Τώρα θα γίνει, θα αποχωρήσει ο Ντάμσκαρτ που είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ των Δανών. Έδωσε την πάσα στον Ντόλμπεργκ που ήταν εξαιρετικό βέβαια τελείωμα εκτός περιοχής. Εκτός από το χώρο λοιπόν ο Ντάμσκαρτ για να μπει στην θέση του ο Νέργκαρτ. Απ' την άλλη έχουμε αλλαγή και για την εθνική ομάδα της Ουαλίας. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μορέλ για να μπει στη θέση του ο Χάρι Βίλσον. Δεύτερη αλλαγή για τον Ρομπ Πέιτς, τον Ουαλό προπονητή. Πρώτη για τον Δανό, τον Κάσπερ Χιούλμαντ. Μπήκε λοιπόν και ο Νέργκαρτ στο μάτς. Κάνει και άλλη αλλαγή. Θα πει και ο Ντιλέιν που σας λέγαμε ότι νωρίτερα έχει αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Θα μπει στη θέση του στον αγωνιστικό χώρο ο Γένσεν. Ο Ματίας Γένσεν και αυτός έχει κάρτα. Αν δεχτεί κάρτα θα χάσει το προημιτελικό, δηλαδή έχει σε κάθε προβάδισμα. Ο Ματίας Γένσεν λοιπόν και Κρίστιαν Νέργκαρτ πλέον στο αγωνιστικό χώρο. Δύο οι αλλαγές και για τους Δανούς. Ακούτε και τα χειροκροτήματα. Υπήρξε μια καθυστέρηση πάντως στην πραγματοποίηση των αλλαγών. Γίνονται και στα καλύτερα σπίτια αυτά, διότι είχε υπήρξε ένα μπέρδεμα με τα ταμπελάκια, περίμενε πάρα πολύ ώρα ο Ντάμσκαρτ για να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν είχε καταλάβει το κύριο θα γίνει αλλαγή, το είχαν πει δηλαδή. Τώρα μετά την τήρηση του fair play ο Γκάρθ Μπέιλ γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σμάιχελ, 60 λεπτά παιχνιδιού συμπληρωμένα. Ουαλία Δανία 0-2 με τα δύο γκολ του Ντόλμπεργκ στο 27 και στο 48. Ο Γένσεν στην πρώτη του επαφή με την μπάλα
θα βγάλει στα αριστερά για τον Μέλε. Κάνουν το 1-2 οι δυο τους και συνεργάζονται εκ νέου με τον Μέλε να παίζει, να προσπαθεί να περάσει την μπάλα με τον δεξί στον Μπρέιθουαϊτ. Αυτή φτάνει μέσα στην περιοχή στον Στράικερ, έρχεται από πίσω για να κάνει σούτο Χόιμπιερ. Την μπάλα σε σώματα κλέβουν οι Ουαλοί που κάνουν όμως το λάθος στη μεσαία γραμμή. Το έκανε το λάθος ο παίκτης που μόλις πριν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Βίλσον. Στη συνέχεια όμως δεν μπόρεσε ο Βέστενγκαρντ, ο αριστερός στόπερ της Δανίας, να κάνει κάτι το αξιόλογο. Έκανε ένα σούτο εκτός περιοχής, ήταν κακό. Ο Γκάρεθ Μπέιλ προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι στα δεξιά για τον Τζέιμς, απομακρύνει σε πλάγιο out ο Νέργκαρντ που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Θα δούμε αν έχει αλλάξει το σχηματισμό της η Δανία. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο έως τώρα, ωστόσο είμαστε στο 62. Η Δανία έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Οι Δανείοι, οι οποίοι βεβαίως είχαν κατακτήσει και το Euro του 1992, όπως λένε, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, προερχόμενοι από τις παραλίες. Τελευταία στιγμή η Δανία μπήκε στην τελική φάση εκείνη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και σήκωσε και την κούπα. Από τα δεξιά τώρα ο Williams κάνει τη σέντρα, θα βάλει όμως εκεί το πόδι του ο Μέλε και θα παραχωρήσει πλάγιο out για τους Βουαλούς που επιμένουν, πλάγιο out από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Θα πάει να το εκτελέσει ο Μπέιλ, ο αρχηγός δηλαδή της Ουαλίας, κοντά στην περιοχή της γραμμής της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, που επιτίθεται η Ουαλία αυτό το corner, το πλάγιο, με συγχωρείτε, στο 62. Εκτελεί ο Γκάρεθ Μπέιλ το πλάγιο με δύναμη, περνάει μπάλα από όλους, πέρασε και από τον Ρόντον, τον στόπερ της Ουαλίας που είχε προωθηθεί, θα μπορούσε να έχει κάτι καλύτερο εκεί. Έφτασε στην άλλη πλευρά στον Ράμσεϊ που σεντράρει μέσα στην περιοχή, θα απομακρύνει αρχικά ο Ντόλμπερ και συνέχεια ο Μπρέιθουαϊτ. Νέο πλάγιο out για τους Ουαλούς και πάλι θα το εκτελέσει ο Γκάρεθ Μπέιλ που εκτελεί με δύναμη τα πλάγια από τα αριστερά αυτή τη φορά. Για να δούμε τι θα μπορέσει να βγάλει ο Αλία από αυτές τις εκτελέσεις των πλαγιών από τον Γκάρεθ Μπέιλ. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Η μπάλα φτάνει στον Άλεν μετά από απομάκρυνση με το κεφάλι. Εκείνος πιάνει το σούτ στην κίνηση εκτός περιοχής. Είναι πολύ κακό όμως. Η μπάλα θα περάσει ψηλά out πάνω από τα δοκάρια του Σμάιχελ, ο οποίος δεν ανησύχησε καθόλου στην φάση αυτή. Έτσι λοιπόν το 0-2 παραμένει στο 63ο λεπτό. Ο Κάσπερ Σμάιχελ καλεί τους συμπαίκτες του να ανέβουν λίγα μέτρα, να ανέβουν στο γήπεδο, γιατί έχουν αποστοχωρήσει εδώ και αρκετή ώρα και ειδικά μετά την επίτευξη του 2-0 στο 48. Αλλά η Ουαλία δεν φαίνεται τουλάχιστον ως τώρα ικανή να απειλήσει. Να δούμε αν μπορεί να το πράξει στη συνέχεια. Εκτελέστηκε ελεύθερα από τον Σμάιχελ. Διαδοχικές απομακρύνσεις της μπάλας και κατοχή τελικώς για τους Ουαλούς με τον Williams να προσπαθεί να βρει μια βαθιά παλιά τον James. Δεν τα καταφέρνει. Απομακρύνουν οι Δανείοι που έλεγχουν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Μέλε που προσπάθησε να την περάσει στον Χόιμπιερκ, τον κεντρικό μέσο. Δεν το πέτυχε ωστόσο. Κατάφερε όμως ο Νέργκαρντ στη συνέχεια να κλέψει την μπάλα από τον Μουρ και έτσι λοιπόν η κατοχή είναι και πάλι για την εθνική ομάδα της Δανίας. Από τα δεξιά με τον Κρίστενσεν οι Δανείοι, το δεξιστόπερ, να δίνει στον Κίαερ, αλλάζει εκείνος την μπάλα με τον αριστερό σκοτ στόπερ τον Βέστενγκαρντ, την προωθεί προς τη μεσαία γραμμή για τον Μπρέιθουαϊτ. Εκείνος με τα πολλά καταφέρει να βρει συμπαίκτη του, αλλάζουν πολύ ωραία οι Δανείοι την μπάλα στο χώρο της γραμμής με τον Ντόλμπερ και τον Νέργκαρντ. Από τα αριστερά τώρα προσπαθούν να βγουν στο προσκήνιο, αλλά είναι σωστή η αμυντική λειτουργία των Ουαλών με τον Γουόρτ συνέχεια τον οδοφύλακα να προωθεί την μπάλα προς τον Μουρ. Την κεφαλιά την κερδίζει ο Κίαερ που βρίσκει στη μεσαία γραμμή τον Έργκαρντ, εκείνο τον Γκένσεν, από τα αριστερά στον Μέλε, και τον φέρνει στο δεξί μέσα στην περιοχή. Έχει δίπλα τον Γκένσεν, εκεί θα δώσει την μπάλα και σπέρασε τα αριστερά. Εκείνο κάνει ένα σέντρα σουτ. Όχι! Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα τη Ουαλία του Γκόρτ σε μια απίθανη έμπνευση του Ματίας Γκένσεν. Έχω την εντύπωση ότι είχε σκοπό να απειλήσει απευθείας. Απίθανο, βρήκε στο δοκάρι μπάλα. Ο Γκένσεν, για να σας δώσω και την εικόνα, να είναι πιο σαφής εικόνα, βρισκόταν στη γωνία της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται, η εθνική
εθνική ομάδα της Δανίας. Λίγο πιο μπροστά είδε τον Ward ελαφρώς εκτός θέσης, έκανε κάτι σαν σέντρα σούτ, έχω την εντύπωση ότι ήταν σούτ, το ήθελε δηλαδή αυτό, και έστειλε την μπάλα να γλύψει την εξωτερική πλευρά του αριστερού δοκαριού του Ward. Στο 65 η φάση αυτή ανέμενε αυτό το γκολ, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Η Δανία προηγείται 2-0 και είχε την καλύτερη στιγμή κιόλας στο μάτς αυτή που μόλις σας περιέγραψα μετά και μετά το γκολ του Ντόλμπεργκ στο 48. Η Ουαλίν και πάλι στο προσκήνιο από τα δεξιά με τον Άλεν να κρατά την μπάλα, κάνει προσπίσεις και πατάμε στην βρυχή, κάνει και το σουτ, θα βάλει το πόδι του ο Κρίστενσεν, σηκώνει την μπάλα, φτάνει στη μεσαία γραμμή εκεί όπου δεν μπορούν να την διατηρήσουν στην κατοχή του Σουαλή, την παίρνουν οι Δανείοι με τον Χόιμπιεργκ να κάνει όμως λάθος, θέλει την μπάλα πάνω στον Άλεν που γυρίζει πίσω στον Μέφαμ, τον έναν εκ των δύο στόπερ, εκείνος δίνει στον Williams, ο Williams πιο δεξιά για τον James που θα περάσει στον άξονα για τον Gareth Bale. Ο Gareth Bale πιο αριστερά βρίσκει τον Davis. Ο Davis φέρνει στο αριστερό το καλό του πόδι και προσπαθεί να βρει και βρίσκει όντως συμπαίκτη του. Με τον Ramsey να περνά στον Bale, εκείνος κάνει τη σέντρα, πιάνει την κεφαλιά ο Χόιμπιερ, δεύτερη κεφαλιά, εκείνο κάλυπτο σχετικά το κεφάλι του, μπαλά χτύπησε πάνω του από τον Ντόλμπεργκ. Είναι οπισθοχωρημένοι οι Δανείοι σχεδόν έξω από τη μεγάλη περιοχή του Σμάιχελ. Και όλοι οι Ουαλοί πλην τον δύο στόπερ και του τερματοφύλακα πάνω από αυτήν, πάνω από τη μεσαία γραμμή δηλαδή, μένουν πίσω για να καλύψουν τις πιθανές επιθέσεις των Δανών οι δύο στόπερ στις μη στατικές φάσεις αναμέτρησης. Στο 68 βρισκόμαστε, ο Ράμση ή την μπάλα στα πόδια του της περιοχής, δίνει στον Williams και είναι ο σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνά από όλους, φτάνει στον Gareth Bale κοντά στη γραμμή του πλαγιού από τα αριστερά. Ο Gareth Bale την κρατά στα πόδια του έχοντας μπροστά του striker, ψύχρεμα δίνει στο Ράμση, εκείνος όχι ψύχρεμα, σεντράρει μέσα στην περιοχή, εύκολη λία για τον Κρίστενσεν που απομακρύνει, και στη συνέχεια θα έχουμε και φάουλ, το οποίο κάνει ο Μουρ πάνω στον Χόιμπιεργκ, προσπάθησε να απομακρύνει ο Χόιμπιεργκ, έβαλε το πόδι του διεκδίκηση και ο παίκτης της εθνικής ομάδας της Ουαλίας, και έχουμε φάουλ υπέρ των Δανών. Ο Χόιμπιεργκ είναι πεσμένο στο χορτάρι πορνά, ο Ντέιβις ήταν ο οποίος κλώτσισε ουσιαστικά τον Χόιμπιεργκ σε αυτή τη διεκδίκηση της μπάλας εκτός περιοχής, προσπάθησε να κάνει και σουτ στην κίνηση αλλά κλώτσισε αντίπαλο. Έτσι λοιπόν έχουμε φάουλ υπέρ της Δανίας. Ο Χόιμπιεργκ δεν έχει κάποιο πρόβλημα, θα σηκωθεί, πόνεσε αρκετά απλά, δεν είναι κάτι άλλο, πιο σοβαρό και ευτυχώς. Είμαστε στο 68, Ουαλία-Δανία 0-2, ενώ ετοιμάζεται μία ακόμη αλλαγή για τους Δανούς. Θα μπει στο μάτς και ο Κορνίλιος, ο ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας Δανίας, θα μπει σε λίγο στον αγώνα, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Ο Ανδρέας Κορνίλιος που αγωνίζεται στην Αταλάντα, 28 ετών, έχει 33 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του και 9 γκολ. Τώρα πρέπει να σηκωθεί το σημειάκι. Βγαίνει ο άνθρωπος που χαρίζει ως τώρα την πρόκριση στην Δανία, ο Ντόλμπεργκ, με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 27 και στο 48. Ο Ντόλμπεργκ έχει βάλει τους Δανούς μπροστά στο σκορ, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Εισπράττει τα εύσημα και από τον προπονητή του, και είναι λογικό. Τον αγκάλιασε και όντως πολύ χαμογελαστός ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Δανίας, ο Κάσπερ Χιούλμαντ, και είναι απόλυτα δικαιολογημένο και εκείνος να εισπράττει την αποθέωση και του κόσμου. Ο Ντόλμπεργκ, ο οποίος μπήκε στην εντεκάδα λόγω του δραματισμού του Πόλσεν, που ήταν ξαφνικός, δηλαδή δεν υπήρξε τέτοιο ρεπορτάζ που να αναφέρει ότι ο Πόλσεν έχει τραυματισμό. Αυτό ανέφερε και στην επίσημη στο σελίδα της και η UEFA, και εξελίχθηκε βεβαίως ο Ντόλμπεργκ στο μεγάλο πρωταγωνιστή της σημερινής αναμέτρησης, τουλάχιστον έως τώρα, γιατί υπάρχει δρόμο στο μάτς. Τώρα συμπληρώνονται 70 λεπτά παιχνιδιού, να δούμε αν μπορεί η Ουαλία να απαντήσει και να κάνει κάτι το καλό. Ο Ανδρέα Κορνέλιος λοιπόν μπήκε στο αγωνιστικό χώρο πριν από πολύ λίγο. Οι Δανείοι προσπαθούν να ελέγξουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ματίας Γιάνσεν. Δεν υπήρχαν
σχετικές προϋποθέσεις αντεπίθεση για τους Δάνους, αλλά ο Ματίας Γιάνσεν προτίμησε να παίξει πιο ψύχρεμα, να δώσει το χρόνο στους συμπαίκτες του να οργανωθούν, να κρατήσει λίγο η Δανία την μπάλα, γιατί εδώ και αρκετή ώρα οι Ουαλοί είναι που δεν έχουν την κατοχή τους. Ένα γέμισμα του Στράικερ προς τον Κορνέλιους θα απομακρύνει ο Μέφαμ έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ουαλίας, θα την αλλάξει με τον Ντέιβις, τώρα θα την δώσει δεξιά για τον Βίλιαμ, στο δεξιό μπακ που είχε το πολύ μεγάλο λάθος, έκανε την πάσα παρεβάλε το δώρο προς τον Ντόλμπεκ στο δεύτερο γκολ στο 48. Ο Williams γυρίζει πιο πίσω για τον Μέφαμ, εκείνος από τις παράλληλα για τον Ρόντο που ανεβαίνει και περνά στα αριστερά για τον Άρον Ράμσεϊ. Ο Ράμσεϊ σεντράρει, μάλλον προσπαθεί να βρει τον Μουρ, ο οποίος κινούταν στο όριο της μεγάλης περιοχής Δανίας. Ο τελευταίος δεν κατάφερε να ελέγξει την μπάλα. Κερδίζουν πολύ εύκολα οι Δανείοι. Με τον Κορνέλιους να κρατά την μπάλα στο χώρο της δυναμής, γυρίζει πίσω στο δεξιό μπακ της Δανίας που περνά με τη μία για τον Χόιμπιερκ. Ο παίκτης ο οποίος το έκανε νωρίτερα αυτό ήταν ο Στράικερ που έκανε την πάσα για τον Χόιμπιερκ. Ο Χόιμπιερκ γυρίζει τον Βέστενγκαρντ, γυρίζει με τη μία για τον Γκένσεν, πιο αριστερά τώρα για τον Μέλε. Αλλάζουν συνεχώς πλευρές οι Δανείοι, το έχουμε δει αυτό στη διάρκεια των αναμετρήσεών τους. Οι Δανείοι, οι οποίοι δικαιολογημένα προηγούνται, είναι τα καλύτερη των Ουαλών. Έφτασε στην επίθεση ενός γκολ, μια γρήγορη μετάβαση της μπάλας στον χώρο της άμυνας προς τα μπροστά του πρώτου γκολ, ενώ στο 27ο λεπτό, και στη συνέχεια είχαν τον απόλυτο έλεγχο μέχρι να κάνει και το 2-0 ο Ντόλμπεργκ στο 48. Ακούτε και τα όλα από την κερκίδα. Ακολούθως έδωσαν χώρο και την μπάλα στους Ουάλους, που όμως δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι το αξιόλογο στο μάτς. Οι κάμερες εστιάζουν πάνω στον Ντόλμπεργκ, είπαμε, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα έως τώρα. Η Δανία κερδίσει ένα πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Στράγκερ, προσπαθεί να κερδίσει λίγο χρόνο, γιατί φαίνεται πως πονά, το κέρδισε και εκτέλεσε το πλάγιο out, βρήκε τον Κορνέλιους, εκείνος ξανά στον Στράγκερ που έχει κάνει πολύ καλό μάτς ο Στράγκερ, και εκείνος μπήκε στην 11 λόγω τραυματισμού του Βάση. Τράρει τώρα στο ύψος του πέναλτι, την κεφαλιά θα την πάρει ο Μέφαμ από πλευράς Ουαλίας, επιμένουν όμως οι Δανείοι με τον Braithwaite. Αυτά είναι τώρα η μπάλα στα αριστερά για τον Μέλε. Ο Μέλε θα γυρίσει πιο πίσω σε ένα χώρο όπου κινείται ο Χόιμπιερ, ξανά για τον Μέλε, για την πλάτη τον Γκένσεν, θα γυρίσει πιο πίσω για τον Χόιμπιερ και πάλι η μπάλα στα πόδια του Μέλε που φέρνει στο δεξί, πολύ ωραία προσπίση, φέρνει στο αριστερό, γυρίζει, ήταν τρομερό, πολύ ωραίο το γύρισμά του, αν η μπάλα πέρναγε από τον Ρόντον που δεν πέρασε θα έφτανε στον Μπρέιτγουιτ που θα ήταν απέναντι στο 3-0, δεν πέρασε όμως η μπάλα και τώρα οι Ουαλοί τρέχουν μπροστά. Γκάρεθ Μπέιλ στο 74 από τα αριστερά, έχουν επιστρέψει όμως οι Δανείοι. Ο Γκάρεθ Μπέιλ γυρίζει, θα απομακρύνει ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Δανίας, ο Κιάρ, σε μια πολύ ωραία κέρια τοποθέτηση. Κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα, ξανά η κατοχή για τους Ουαλούς με τον Άλεν. Συντράρει προς το δεύτερο δοκάρι για τον Μουρ. Απομακρύνουν οι Δανείοι. Η μπάλα διατηρείται σε πόδια ποδοσφαιριστών της Ουαλίας και συγκεκριμένα του Βίλσον που προσπάθησε να περάσει δύο παίκτες των Δάνων. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισαν εύκολα οι Δανείοι την κατοχή. Και μάλιστα επειδή υπάρχει τραυματισμός, ο Γκένσεν θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο αρχηγός Δανίας, ο Κέρ, πεσμένος στο χορτάρι, και θα παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Είμαστε 75. Το Ουαλία-Δανία 0-2 παραμένει. Πιάνει τον οπίστιο μοιραίο ο Κιάερ, να δούμε αν είναι σοβαρός ή όχι αυτός ο τραυματισμός. Σίγουρα και ο προπονητής του Χιούλμαν θα θέλει να μην είναι κάτι σημαντικό, γιατί ο Κιάερ είναι ένας παίκτης κλειδί για την Δανία από κάθε άποψη, και λόγω της προσωπικής του αξίας και της προσωπικότητάς του. Είδαμε μάλιστα πως ενήργησε στα όσα είχαν συμβεί με τον Κρίστιαν Έριξεν. Συγχωρείτε, έδειξε πραγματικά τι άνθρωπος είναι ο Μουσουκιάερ στην πρώτη αγωνιστική στον αγώνα της Δανίας με την Φινλανδία.
ενώ ετοιμάζονται δύο ακόμη αλλαγές για τους Βραζιλιάνους. Βασίλη, την ώρα που εσύ μιλάς για τις αλλαγές, εγώ έψαχνα να βρω στοιχεία για αυτόν τον Μέλε που με έχει εντυπωσιάσει, τον παίκτη της Δανίας, τον αριστερό μεσοφυλάκα, και τώρα βλέπω ότι είναι στην Αταλάντα και τον είχε πάρει από την Γκένκ. 12 εκατομμύρια, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πολύ καλός, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, όλη την πλευρά. Και παίζει με τα δύο πόδια, δηλαδή. Ο δεξιός οπισθοφύλακας καταγράφεται, να ξέρεις κανονικά. Ναι. Και παίζει αριστερά. Και παίζει αριστερά, σωστά. Αυτό φαίνεται πολλές φορές την πάρα στο δεξί, αλλά σεντράρει και με τα αριστερό, δηλαδή. Σούπερ, σούπερ. Είναι φέτο. Πραγματικά πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εδώ και στην ηλικία του είναι μόλις 24 ετών. Όπως το είπες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχει γεννηθεί στις 20 Μαΐου του 97, ενώ έχουμε και τώρα δύο ακόμη αλλαγές για τους Δανούς. Δεν είδα το σημειάκι, τώρα θα το δούμε το σημειάκι. Θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Στράγκερ. Και αυτός έκανε πολύ καλό μάτι σήμερα, η αλήθεια. Εκτέλεσε και σχεδόν όλα τα στημένα για τους Δανούς, για να μπει στη θέση του με το νούμερο 26, ο Boy Lesson. Αυτή είναι η αλλαγή, μια ακόμη αλλαγή από τον Χιούλμαντ, ο οποίος δίνει, ξεκουράζει και κάποιους από τους παίκτες του. Είναι ξεκάθαρο το φαβορί, ξεκάθαρο φαβορί η Δανία για να πάρει την νίκη. Αναμέτρηση, ενώ βγήκε και ο Κιάρ, δεν το ρισκάρει, παρά το γεγονός ότι του έδεσαν το πόδι ψηλά, είπαμε στον οποίο στο μοιραίο είναι σε μια ενόχληση. Μπήκε στη θέση του ο Γιωακίμ Άντερσεν, στη θέση του Κιάερ, του αρχηγού. Ολοκληρώνει λοιπόν τις αλλαγές του ο Δανός. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή δεν ξεκινήσαμε μαζί, επειδή υπήρχε το ρεπορτάζ για τους Δανούς που βρέθηκαν 13 θετικοί από το προηγούμενο παιχνίδι, και είχαν πει οι Δανείοι ότι οι επόμενοι που θα πάνε στο Άμστερνταμ πρέπει να έχουν κάνει τεστ. Δεν ξέρω αν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία λένε κάτι. Η αλήθεια είναι αυτό που ανέφεραν τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, είναι ότι για τους Ουαλούς ήταν δύσκολη η μετάβαση, σχεδόν αδύνατη στο Άμστερνταμ λόγω του. Τι ισχύει στη Βρετανία, ότι όποιος επιστρέψει πρέπει να είναι 14 μέρες καραντίνα. Ακριβώς. Και ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τους Δανούς, και αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα, δηλαδή και από την παρουσία του. Πάρα πολλών Δανών, εξαιρετικές χιλιάδες είναι, δηλαδή για την ακρίβεια, είναι ξεκάθαρο πως αυτό έχει συμβεί. Εντάξει, οι Δανείοι δεν είναι σαν να παίζουν ακριβώς εντός έδρας, αλλά σίγουρα έχουν... Καλά, μην ξεχνάτε, τόσοι Δανείοι στον Άγιαξ 30 χρόνια τώρα, υπάρχει μια συμπάθεια, μια εκτίμηση των Ολλανδών στους Δανούς. Αυτό που λες το ανέφερε και ο προπονητής των Δανών. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια του Κορνέλιους, που φέρνει στα αριστερό σουτάρι, ο Μέφαν βάζει την κόντρα και πάρα φτάνει στα χέρια του γκολ. Αυτό που λοιπόν το είπε και ο Κάσπερ Χιούλμαντ, είναι λέει σαν να παίζουμε, δεν είπε ακριβώς εντός έδρας, αλλά παίζουμε σε ένα πολύ γνώριμο, λέει, σε ένα φιλικό έδαφος, το πούμε έτσι, και πάρα πολύ Δανείοι εξάλλου, όπως και ο Κρίστιαν Έριξεν, στα 16 του πήγε στον Άγιαξ, έχουν ανδρωθεί, δηλαδή όχι απλά ξεχωρίσει. Ο σκόρερ, ο σημερινός, ο Ντόλμπεργκ. Ο Ντόλμπεργκ είναι πάρα πολύ παίχτης. Άρνεσεν, Λέρβι, τι να πρωτοθυμηθείς. Ναι, και γι' αυτό, ξέρεις, και οι Δανείοι το βλέπουν και λίγο διαφορετικά. Είναι σαν να είναι τροποντινά εντός έδρας του μάτς, δηλαδή, που γίνεται στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Πάντως έκανε δύο ακόμη αλλαγές. Για να δούμε την Ουαλία τα αριστερά, με τον Ντέιβις σεντράρι στο ύψος του πέναλτι απομάκρυνση. Μπήκανε στο μάτς ο Τάιλερ Ρόμπερτς στη θέση του Μουρ, επιθετικός, και ο Τάιλερ Ρόμπερτς στην προσπάθεια του να κάνει πιο εκθετική την Ουαλία ο Ρο Πέιτς. Και επίσης μπήκε στον αγώνα και ο Ντέιβιντ Μπρουκς αντί του Ντάνιελ Τζέιμς. Πάντως πολύ ωραία ενέργεια από τον Κορνέλιους. Τάκλιν, φάουλ, ξεκάθαρο, και κάρτα οπωσδήποτε πάνω στον επιθετικό της εθνικής ομάδας της Δανίας από τον Μπρουκς, που μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κορνέλιους πήρε την μπάλα αρκετά μέτραξε από τη μεγάλη περιοχή της Ουαλίας, έκανε την κάθε την κίνηση και αλλεπάλληλες τρίπλες, έχοντας την επιτήρηση τριών Δανών. Ο Ντέιβιντ Μπρουκς στην προσπάθεια να τον σταματήσει τον έκανε τάκλιν από πίσω σχεδόν, και αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Και είναι η ώρα για το τρίτο γκολ. Λες. Μα είναι μια κλάση πάνω.
είναι η Δανία πολύ καλύτερη, όντως. Είναι μια κλάση πάνω. Εύκολα, δηλαδή φτάνει στην επικράτηση. Και η Ουαλία έτσι μέχρι εκεί δεν είναι για κάτι παραπάνω. Ναι, αυτό φάνηκε. Και αν και στο ξεκίνημα του αγώνα η Ουαλία ήταν εκείνη που είχε εκπλήξει, δηλαδή με το γεγονός ότι είχε πολύ, με πολύ επιθετική ενέργεια στο μάτς. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι ότι έκανε κάτι φοβερό. Ένα σου το είχε με τον Μπέλ στο 10ο λεπτό. Οι Δανείοι έδειξαν ξεκάθαρα την καλύτερη ομάδα. Είχαν και βάσει των όσων λέγανε όσοι παρακολουθούν τον Euro τον τίτλο του φαβορή. Είπαμε η Δανία είχε μόλις 3 βαθμούς στον όμιλο, αλλά πραγματικά ήταν πιο παραγωγική ομάδα του Euro. Ο Braithwaite είχε τελεί, αλλά σχεδόν 2 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν ήταν κακή εκτέλεση, αλλά δεν μπορούσε να τη δώσει την πορεία που θα ήθελε να κατέβει, δηλαδή ακόμη περισσότερο η μπάλα, για να πετύχει και τρίτο γκολ η Δανία, στο 81 η φάση αυτή. Αλλά είναι αυτό που λες Δημήτρη, ότι είναι καλύτερη ομάδα η Δανία, το δείχνει. Ο προπονητής της μάλιστα θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει ψηλά. Το ψηλά δεν το όρισε. Τώρα που λες, δεν έχω δει, ποιο διασταυρώνεται, πού πέφτει. Ολλανδία ή Τσεχία. Δύσκολα εκεί τα θέματα. Εγώ πιστεύω, έτσι, έχοντας δει και την Ολλανδία, πιστεύω ότι η Δανία. 50-50. Ναι, δηλαδή είναι καλή ομάδα. Είναι... Πού θα παίξουν όμως. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, πάντως δεν θα παίξουν, στο αρίνα, έτσι, δεν νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι θα γίνει το μάτς στην Ολλανδία, αλλά θα το σιγουρέψω μετά. Αργότερα, οκ. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, και η Ολλανδία είναι σε καλό φεγγάρι. Με έναν προπονητή που έχει κατηγορηθεί ως φοβικός από τους Ολλανδούς προπονητές, τα 17 εκατομμύρια προπονητές, όπως είπε ο Φρανκ ντε Μπουρ, ότι διαθέτει και η Ολλανδία, πέρα της Ελλάδας δηλαδή που έχει 11. Πάντου είναι διεθνές, πάρε δημή πάντου. Εδώ σίγουρα ένα αεροπλάνο και που υποδείκνυαν ποιο να βάλει. Στην δεκάδα δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Πάντου να πούμε ότι η Ολλανδία καλή και αυτή πίσω μεγάλες τρύπες, από τη μέση και μπροστά, ο κύριος Μποντάμπρες έχει φοβερή ανάπτυξη. Ναι, ο δεξιός Μπαχάπ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Ο Κορνέλιος κάνει και αυτός φοβερά πράγματα. Κρατά τρομερά την μπάλα που έχει αντικατέστηλε τον Ντόρμπεργκ έξω από την περιοχή της Ουαλίας. Καταφέρνει μάλιστα να βρει ωραία φάση ακόμη και μια ακόμη από τους Δάνους. Κατάφερε να βρει τον Μέλε που κινήθηκε στον άξονα, ο παίκτης που έχει συγχωρήσει από το σημερινό μάτς. Κινήθηκε σε ρόλο κρυφού κυνηγού ο Μέλε. Τι λέγαμε για αυτόν τον παίκτη. Τι λέγαμε για αυτόν τον παίκτη. Αυτό, πραγματικά. Μια και ο αριστερός μπακ να είναι σε θέση σεντερφόρ στο πρώτο δοκάρι. Ναι, και έκανε πολύ ωραία κίνηση αρχικά όταν έδωσε την μπάλα στον Braithwaite. Συνέχεια έχει κάνει κίνηση επιθετικού. Ο Braithwaite έκανε το παράλληλο γύρισμα και στον χώρο τη αμυνά το απομάκρυνε στο ύψο τη περιοχή. Δηλαδή απομάκρυνε σε κόρνερ ο Ρόντον. Δηλαδή ο αριστερός μπακ χαφ έγινε επιθετικός. Βρέθηκε στον άξονα και έκανε κίνηση συνέχεια στο πρώτο δοκάρι από τα δεξιά ουσιαστικά, έτσι όπως έκανε επίθεση η Δανία. Θα μπορούσε να έχει κλειστεί και σκόρερ. Ο Γιάννησεν εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Ο Χόιμπιερκ θα την ελέγξει αρχικά με το στήθος που προσπαθεί να την κρατήσει και εντός αγωνιστικού χώρου στην συνέχεια. Αλλά σύμφωνα με το ρέφερι, τον Γερμανό, τον Σίμπερ, την μπάλα πέρασε τη γραμμή. Άρα έχουμε out. Η Ουαλία δεν δείχνει τη δυνατότητα να απειλήσει την αιστεία του Σμάιχελ. Βέβαια ποτέ μιλες ποτέ. Είμαστε στο 24ο λεπτό, αλλά μέχρι στιγμής δεν δείχνουν ικανοί οι Ουαλοί να γίνουν απειλητικοί. Ο Ράμσεϊ τώρα θα περάσει στον Ντέιβις, εκείνος στον Γκάρεθ Μπέιλ. Ο Γκάρεθ Μπέιλ κρατά την μπάλα σχεδόν στον άξονα. Η κατοχή είναι στο 53% υπέρ των Δανών, στο 53% στο δεύτερο ημίχρονο, υπέρ των Ουαλών. Είπαμε, έδωσε τον χώρο η Δανία μετά το δεύτερο γκολ. Τώρα ο Μέλε που έχει έρθει από τα δεξιά, γιατί καλά έκανε το σημείο σου νωρίτερα. Ο Μέλε, ο οποίος λογίζεται ως δεξιός μπακ, παίζει στα αριστερά στην εθνική ομάδα της χώρας του. Τώρα, μετά τις αλλαγές που έγιναν, ήρθε από τα δεξιά. Από όπου και να πέσει, τώρα διαφορά. Εξηγείται γιατί βρέθηκε σε στη δεξιά πλευρά. Έτσι. Εξηγείται από αυτή την αλλαγή. Γιατί και εμείς να το πούμε και στους φίλους ακροάτες, που μπορεί να μην το γνωρίσουν ή να το αντιληφθεί ακόμη, ότι δεν κάνουμε τη μετάδοση του στούντιο, δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το γηπέδιο. Βλέπουμε τη διάταξη των ομάδων, κάνουμε μετάδοση και εμείς από το στούντιο και βλέπουμε ότι. Την εικόνα που άπατες λαμβάνουν, τέλος πάντων. Ο Ματίας Γένσεν είναι στην εκτέλεση αυτού του φάουλ που κέρδισε ο Μέλε. Το εκτελεί στο ύψος της μικρής περιοχής. Κεφαλιά από τον Ρόντον, παίρνει ύψος η μπάλα. Ο Braithwaite την αφήνει καλύπτοντας με το σώμα του, καλύπτοντάς με το σώμα του να βγει σε κόρνερ. Ένα ακόμη κόρνερ για τους Δανούς, ένατο στο μάτς.
έχει μείνει στο 1 εδώ και πολλή ώρα η εθνική ομάδα της Ουαλίας. Από τα δεξιά λοιπόν η εκτέλεση, θα πάνε δύο παίκτες της Δανίας εκεί κοντά, και ο Γκένσεν που έχει μπει ως αλλαγή στο μάτι, και ο Χόιμπιεργκ που έχει πάει κοντά του για να την πάρει με κάποια πάσα. Δεν ξέρω αν θέλουν να κερδίσουν χρόνο ή να κάνουν κάποια κομπίνα. Θα δούμε, θα εκτελέσει ο Γκένσεν με πάσα. Τελικώς με τον Χόιμπιεργκ. Ο Χόιμπιεργκ προσπάθησε να περάσει ξανά για τον Γκένσεν και τα κατάφερε. Εκείνο σεντράρει με τα αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, τεράστια ευκαιρία, δοκάρι. Στη συνέχεια και μία ακόμη τεράστια ευκαιρία για τους Δανούς που έφτασαν εδώ μια ανάσα από την επίτευξη του τρίτου γκολ. Ο Κρίστενσεν ήταν ο τελευταίος. Ο Άντερσεν, ο παίκτης που αντικατέστησε τον Κιέρ, είναι ο παίκτης που δεν κατάφερε τελευταίος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά νωρίτερα είχε προηγηθεί η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από τον Νέργκαρντ, από την σέντρα του Γένσεν με τα αριστερό. Έβγαλε μόνο τον τελευταίο στο δεύτερο δοκάρι, έπιασε την κεφαλιά εκείνος. Η μπάλα βρήκε στο χορτάρι, εντυπωσιακή ήταν η απόκρουση του Γουόρντ που ακολούθησε. Η μπάλα φτάνει στον Μπρέιθουαϊτ που σε κενή εστία προσπαθεί με μια προβολή να τη στείλει στα δίχτυα. Τη στέλνει όμως το δοκάρι και στη συνέχεια ο Άντερσεν τη στέλνει out μετά την νέα απομάκρυνση που υπήρχε. Δηλαδή φάση διαρκείας για την Δανία για να φτάσει στην επίτευξη ενός τρίτου γκολ με δοκάρι. Έτσι, ενώ είχαμε νωρίτερα και δοκάρι από την εξωτερική πλευρά σε σέντρες του Γκένσεν που ήταν και τώρα πάλι πρωταγωνιστής στην φάση αυτή. Είναι ξεκάθαρο ότι η Δανία είναι καλύτερη ομάδα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να φτάσει σε τρίτο γκολ. Έκανε και πέντε αλλαγές ο Δανός προπονητής και να προφυλάξει κάποιους παίκτες και να ξεκουράσει άλλους. Η Δανία είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα από την Ουαλία. Προηγείται 2-0 ενώ βρισκόμαστε στο 87ο λεπτό. Τα δύο γκολ του Ντόρμπεργκ από το 27 και το 48. Και δεν απειλείται καθόλου επί της ουσίας από τους Ουαλούς που έχουν ως καλύτερη στιγμή το σούτ του Μπέιλ στο 10ο λεπτό, δεν θυμάμαι κάτι άλλο δηλαδή, ενώ οι Δανείοι έχουν και δύο δοκάρια στο μάτς, έστω και αν είπαμε το ένα, στο ένα η μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά του αριστερού δοκαριού του Γουόρντ, αλλά στη βάση που σας περιέψα νωρίτερα στο 86 ο Μπρέιθουαϊτ με την προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα να χτυπήσει στο κέντρο του δοκαριού, στο μέση του αριστερού και πάλι του Γουόρντ. Δεν κατάφερε να στείλει στα δίχτυα από πολύ κοντά. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για την Δανία για να πετύχει και τρίτο γκολ. Αλλά και πάλι είναι στο προσκήνιο η Δανία με τον Βοηλέντσεν από τα αριστερά. Οι Δανείοι, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν, για όποιον συντονίστηκε τώρα με την Eraspor, τον νικητή του ζευγαριού του Ολλανδία-Τσεχία. Ο Μέλε μέσα στην περιοχή. Μετά την πάσα του Γκένσεν φέρνει στα αριστερό στάρι γκολ. Απίθανο. Πανέμορφο γκολ από τον Μέλε. Τα έκανε όλα στο μάτ σήμερα. Ο αριστερός ή δεξιός μπακ της εθνικής ομάδας Δανίας ξεκίνησε αριστερά, πήγε στα δεξιά, πήρε μια μαγική πάσα από τον Γκένσεν μέσα στην περιοχή, ενώ την είχε στο καλό του πόδι το δεξί, δεν σούταρε, προσποιήθηκε, έφερε στα αριστερό και εκτέλεσε άψογα το γκολ, συσσαγωγικά βεβαίως η λέξη, για το 3-0 της Δανίας. Με θριαμβευτικό τρόπο η Δανία. Μήπως πρέπει να πάω να κάνω να δουλέψω στο σκάουτινγκ, δηλαδή αυτό το παίκτη δύο φορές τον είδα και τώρα παρατηρώ ότι η Αταλάντα ως αριστερό μπακ έχει τον Γκόζενς της Εθνικής Γερμανίας και δεξιά παίζει αυτός ναι, και η Αταλάντα χώρας, ναι, και η Αταλάντα, άρα δεν είναι τυχαία εκεί που είναι τόσο ψηλά. Αυτός ο παίκτης είναι σούπερ παίκτης ο Μέλε. Ναι. Ισχύει. Είναι πραγματικά φανταστικός. Έχει κάνει τρομερό μάτς σήμερα και βέβαια και πάει στο Γκένσεν. Είναι φανταστική έτσι, την είδες. Ναι, και δύο γκολ τώρα. Αυτός είναι τέταρτο μάτς, έχει δύο γκολ σε Euro. Έχει πετύχει το ένα στα τέσσερα που είχε βάλει η Δανία σε ποιον έβαλε το τελευταίο μάτς. Έχει πετύχει γκολ εκεί και τώρα είναι αριστερό μπακ και έχει δύο γκολ σε τέσσερα μάτς. Πραγματικά εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και είπαμε εκτελεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει με την ίδια ικανότητα και τα δύο του πόδια, δηλαδή και το δεξί και το αριστερό. Μάλιστα αυτό είναι το τέταρτο του γκολ σε 14 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Δανίας. Ένας εξαιρετικός παίκτης. Το απέδειξε και σήμερα, κάνει το 3-0 στο 88 και ο Γκένσεν πάντως και αυτός ο παίκτης Μπρέντφορντ
έβγαλε πολύ ωραία πάσα. Δηλαδή, πάλι ήταν από τα αριστερά σε εκείνον, είδε την κίνηση του Μέλε με κάθε την κίνηση μέσα στην περιοχή. Του έβγαλε την πάσα. Έχουμε και κόκκινη, απευθεία κόκκινη στον Wilson. Για ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στο Μέλε. Τα δω όλα ο Wilson, μάλλον από τον αντίπαλό του. Πήρε και την κόκκινη κάρτα. Ο Χάρι Γουίλσον, απευθείας κόκκινη. Θα δούμε ξανά στο replay τι ακριβώς έκανε, γιατί και ο σκηνοθέτης είχε χάσει το συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Δεν το δέχεται ο Χάρι Γουίλσον διαμαρτύρητα. Δεν δέχεται αυτή την απόφαση διαμαρτύρητα. Εντάξει, πήγε, ναι, δεν ξέρω αν είναι η απόφαση του γιατί λίγο αυστηρή. Πήγε, εντάξει, το χτυπά χωρίς ιδιαίτερη δύναμη με το αριστερό του πόδι που ήλισε τον Μέλε κάτω χαμηλά. Αλλά είχε φύγει η μπάλα ήταν πιο μπροστά και αυτό τιμωρεί ο Ζίμπερτ. Θεωρεί δηλαδή ότι ο Χάρι Γουίλσον απλά η σκοπό να ανατρέψει τον αντίπαλό του και όχι να βρει την μπάλα. Αυτό τιμωρεί και με 10 Ιουάλιου. Ούτως ή άλλως δεν υπήρχε χρόνος για να γυρίσει το μάτς. Είμαστε στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων και από τα 5 που έχουν υποδειχτεί, η Ιουαλία πέφτει με 10. Ούτως ή άλλως και με 11, στο 11-11 μόνο στο πρώτο 20 λεπτό έδειξε ότι μπορεί να κάνει κάτι η Ιουαλία. Στη συνέχεια δεν έκανε τίποτα. Και ο Μπέιλ δεν προσέφερε και ο Ράμψελ δεν προσέφερε. Τα δύο βαριά χαρτιά δηλαδή της ομάδας της Ιουαλίας κινήθηκαν σε πολύ ριχά νερά. Ήταν λογικό επακόλουθο από τη στιγμή που απέναντί τους είχαν μια ομάδα που είναι εξαιρετική. Παρά τις αλλαγές μάλιστα που έκανε ο Δανός προπονητής και τις 5, η εικόνα της Δανίας δεν άλλαξε στον αγώνα. Δηλαδή Δανία και Πάγκο. Και σήμερα να υπενθυμίσω ότι δεν έπαιξε ο Πόλσεν λόγω τραυματισμού, ο βασικός επιθετικός δηλαδή της Δανίας. Μπήκε στο Ντόλμπερκ 2 γκολ το πρώτο πανέμορφο και δεν έπαιξε και ο Βάς που αγωνίστηκε αυτός ως βασικός. Έπαιξε την δεξιά του Στράικερ και αυτός είχε ένα φοβερό μάτς. Δείχνει ότι έχει Πάγκο η Δανία, δείχνει ότι έχει δυνατότητες να προχωρήσει. Είναι μια πάρα πολύ παραγωγική ομάδα. Στα 3 πρώτα μάτς των ομίλων είχε 59 τελικές και αυτό επισλεί πολλά. Η Δανία κατάφερε να περάσει στους 16, καθώς νίκησε με 4-1 τη Ρωσία. Τρεις ομάδες ισοβάθμισαν στους 3 βαθμούς. Δανία, Φινλανδία, Ρωσία. Η Δανία πέρασε ως δεύτερη λόγω του καλύτερου συντελεστή τερμάτων που είχε. Και έγινε η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει αυτό να περάσει, δηλαδή ως δεύτερη, μία νίκη και 2 ήττες από όμιλο σε φάση νοκάουτ στο Euro. Σήμερα αποδεικνύει ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο, δηλαδή ότι μάλλον θα αδικούταν η Δανία αν δεν βρισκόταν στην φάση των νοκάουτ. Διότι και τους Βέλγους τους πίεσε πολύ. Στο πρώτο ήταν πολύ καλύτερη η Δανία από το Βέλγιο, είχε προηγηθεί 1-0. Οι Βέλγοι ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν την νίκη με 2-1 σε εκείνο το μάτς. Και με τη Φινλανδία ήταν σαφώς ανώτερη η Δανία, αλλά ιτήθηκε με 1-0. Και με τη Ρωσία ήταν σαφώς ανώτερη η Δανία και νίκησε εύλογα με 4-1. Ο Μέλε τώρα μέσα στην περιοχή στον Κορνέλιους, με τη μία κίνηση στον Μπρέντουαϊτ, σουτάρι, γκολ 4-0. Αλλά έχει σηκωθεί η σημαία, έχει υποδειχθεί σε θέση offside το Brad Wayne, αλλά πραγματικά οι Δανείοι είναι πολύ ωραία ομάδα. Εγώ είμαι φαν τους, δηλαδή από εδώ και στο εξής θέλω να το πάρει η Δανία σε τέτοιο στυλ. Πραγματικά είναι πολύ ωραία ομάδα, είναι ελαφρώς. Και χωρίς τον Έριξεν, έτσι. Και χωρίς τον Έριξεν. Που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια ο Έριξεν πάνω από τα μισά γκολ της εθνικής ομάδας Δανίας. Σαν είναι το χέρι του. Είναι το χέρι, ναι, να δούμε αν και όμως δηλαδή. Ένας όμως. Αυτό, ναι. Εντάξει, εδώ γίνεται γρήγορα ελεγχός, μάλλον σε άλλα μάτια. Αυτό τώρα το γκολ είναι κανονικό, αλλά αφού έχουμε πάει στο μερογνωμόνιο και στο εκατοστό. Θα δούμε μήπως και με το εκατοστό βγει. Αν το πόδι του αμυντικού είναι λίγο πιο πίσω. Ναι, δηλαδή να καλείται, ξέρεις, ο ώμος του, να μην είναι εκτεθειμένος ο ώμος του Braithwaite. Θα το δούμε, κάνουν κάποια ώρα πάντως να το ελέγξουν. Άρα είναι δύσκολη και πολύ ωριακή η φάση. Η Δανία προηγείται 3-0, απλά το τελικό σκορ θέλουμε να μάθουμε και ο Braithwaite ήταν πετυχεί ένα ακόμη γκολ. Αν θα φτάσει στα 10 δηλαδή, την εθνική ομάδα της Δανίας, υπάρχει καθυστέρηση στην απόφαση. Πρέπει να ψάξουν το ψηλότερο σημείο, να κατέβει η κάθετη γραμμή και να δει αν το παπούτσι. Σε άλλα μάτσα ο Μπέιλ σηκώνει το χέρι του και λέει γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, περιμένει μάλλον και αυτό το κάνει, αφού είναι 3-0. Είναι το πόδι του, αυτό που είπες. Ναι, είναι το πόδι. Αυτό που σου λέω, το καλύπτω.
Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Εντάξει, η φάση είναι σε πρόβλημα. Μιλάμε για εκατοστά τώρα. Οπότε περιμένουμε. Ας το μετρήσει για τη Δανία. Ναι, ναι. Δεν θα αλλάξει τίποτα για την Βάλια. Θα είναι λίγο πιο βαριά ήττα, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, αλλά ήταν ωραίο κούλο, ωραία λειτουργία. Τρομερή εκτέλεση, τρομερή δημιουργία. Όλα. Δηλαδή, Δανή, πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Σύμφωνα με την υπόθεση, πάρει γκολ. 4-0. 4-0 λοιπόν, είναι αυτό που έλεξε το πόδι του Ρόντον. Καλύπτει τον Μπρέντ Γουέτ, πανηγυρίζουν όλοι μαζί χορεύοντας οι Δανείοι. Παίχτες από τον πάγκο, παίχτες βασικοί, πανηγυρίζουν όλοι μαζί αυτό το τέταρτο γκολ που δίνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις σε αυτή τη νίκη, σε αυτό το θρίαμβο της Δανίας με 4-0 επί της Ουαλίας. Σαφώς ανώτεροι Δανείοι από το 27 και μετά. Καλύπτει τον Μπρέντ Γουέιτ με τη μία η πάσα τον Κορνέλιος. Ο Μπρέντ Γουέιτ, αφού έφερε την πάσα στο δεξί και κατέβασε μάλλον, την φέρει μετά στο αριστερό και εκτελεί πολύ ωραία στη δεξιά γωνία του Γκόρτ, που μάζεψε για τέταρτη φορά την μπάλα από τα αλήθεια του. Η Δανία λοιπόν δικά με 4-0 την Ουαλία. Περιμένουμε να δούμε πόσο θα σπαρκεί ακόμη στο μάτς. Στο 27 και στο 48 ο Ντόλμπεργκ, στο 88 ο Μέλε και στο δεύτερο λεπτό, φτάσαμε στο έκτο λεπτό κάτι στιγμή μάλλον για να επικυρωθεί το γκολ. Ο Ντόλμπεργκ, ο Μπρέιντουέιτ κάνει το 4-0 για τη Δανία, που είναι μια φανταστική ομάδα. Και τώρα έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού, πέφτουν στο χορτάρι οι Ουαλοί, πανηγυρίζουν οι Δανείοι αυτή την σπουδαία εμφάνιση. Και είπαμε για 20 λεπτό πιέστηκαν από τους Ουαλούς, αλλά ειδικά μετά το 27, σε μη που έγινε το 1-0, οι Ουαλοί δεν έκαναν τίποτα στο μάτς, εξαφανίστηκαν και οι Δανείοι κυριάρχησαν απόλυτα και κυριάρχησαν απόλυτα ακόμη και όταν έδωσαν χώρο και την μπάλα στους Ουαλούς για κάποιο διάστημα. Ο καμέραμαν εστιάζει και στον Μέλε που πέτυχε το τρίτο γκολ και έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι σήμερα, ο παίκτης της Αταλάντα. Επομένως, συνοψίζοντας, να πούμε ότι η Δανία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Τσεχία στα προημιτελικά. Αυτή η νίκη για τους Δανούς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία τους, αυτό έψαχνα, γι' αυτό καθυστερούσα. Είχαν νικήσει 5-0 η Ιουγκοσλαβία τότε, στις 16 Ιουνίου του 1984. Και πλέον πετυχαίνουν την δεύτερη μεγαλύτερη τους νίκη στην τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, 4-0 την Ουαλία. Να δω αν θα μπορέσω να βρω και για τους Ουαλούς το ποια είναι η μεγαλύτερη ήττα. Δεν είναι η μεγαλύτερη ήττα αυτή για την Ουαλία. Όχι. Είναι η μεγαλύτερη ήττα για την Ουαλία. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη ήττα για την Ουαλία. Από τους Πορτογάλους συναντήθηκε με 2-0. Που τους άλλους δεν έχουν πολλές παρουσίες σε προτελική φάση. Εντάξει, δεν μιλάμε για ένα μεγαθύριο. Οπότε, Βασίλη μου, να πάμε στις διαφημίσεις. 4-0, 27 και 48 το Όλβερ, 88 Μέλε και στο 6 λεπτό των καθυστερήσεων ο Braithwaite διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Ένας θρίαμβος για τη Δανία, από όλα δικαιώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.